Σήμερα. Σε λίγο ξεκινάει επισήμως η τελετή της τετραμερούς για τον East Med, τον υποθαλάσσιο αγωγό της Ανατολικής Μεσογείου, όπου κανονικά οι τέσσερις υπουργοί ενέργειας θα υπέγραφαν. Φαίνεται ότι έχουμε μια διαφοροποίηση στην εκπροσώπηση, απευθεία σύνδεση με τον Ανδρέα τον Ιωσήφ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε ακούμε. Ο Ανδρέας είναι εκεί μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τα ενεργειακά πράγματα. Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ιταλία υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας, μνημόνιο συναντλήψης για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med. Να πούμε την τελευταία είδηση που έχουμε, την τελευταία εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο. Ο Ιταλός Υπουργός ενημέρωσε ότι λόγω κολλήματος, συγκεκριμένα παρουσιάστηκε πρόβλημα στο αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στην Κύπρο και ως εκ τούτου δεν θα παρουσιαστεί στην τελετή. Την υπογραφή θα βάλει ο πρέσβης της Ιταλίας στην Λευκοσία. Το μνημόνιο θα υπογραφεί στις 2 εδώ στο συνεδριακό κέντρο φιλοξενία Πάρη από τους υπουργούς ενέργειας των 4 χωρών, των 3 χωρών, και ο πρέσβης της Ιταλίας θα εκπροσωπήσει την χώρα του. Είναι στο πλαίσιο της τετραμερής συνόδου, η οποία αρχίζει εντός ολίγου. Αμέσως μετά Πάρη θα έχουμε δημοσιογραφική διάσκεψη εδώ στο συνεδριακό κέντρο φιλοξενία. Να πούμε ότι θεωρείται ως κομβικής σημασίας για την περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση του μεγαλεπίβολου ενεργειακού έργου του αγωγού φυσικού αερίου East Med. Είναι η δεύτερη τετραμερής σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ που πραγματοποιείται εδώ στην Λευκοσία τόσο λίγο. Να πούμε ότι παρόν θα είναι και εκπρόσωπος του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να δοθεί μια περαιτέρω όθηση στους ενεργειακούς σχεδιασμούς που έχουν ως επίκεντρο τον ευρωπαϊκό διάδρομο του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Πάρη. Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Έχουμε